Με κάθε μέσο προσπαθούν να διατηρήσουν χιλιάδες τετραγωνικά αυθαίρετης δόμησης και να αποφύγουν τα πρωτόκολλα κατεδάφισης οι επιχειρηματίες που βρέθηκαν να παρανομούν στη Μύκονο. Μετά από συνολικά 5 μεγάλες επιχειρήσεις του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο νησί των Ανέμων, η ντροπιαστική για το δημοφιλές νησί εικόνα της ασυδοσίας και καταπάτησης κάθε δημόσιου χώρου φαίνεται πως σε μεγάλο βαθμό παραμένει. Αν δεν έρθει εδώ πέρα μπουλτόζα από το Υπουργείο, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα. Αγοράζουν μικρά οικόπεδα που δεν χτίζονται και χτίζουν αυθαίρετα μέσα και βγάζουν και τα ωριά τους πάνω στον δημόσιο δρόμο. Παίρνουν από το δημόσιο δρόμο κομμάτι δηλαδή. Τι να πεις, δηλαδή δεν ξέρεις πια τι να πεις. Μόλις μία στις τρεις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν φαίνεται πως προχώρησε στην κατεδάφιση όλων των αυθαιρέτων. Ενώ οι υπόλοιπες είτε έχουν προσπαθήσει να νομιμοποιήσουν τις αυθαιρεσίες τους μέσα από διάφορες διατάξεις νόμου τα προηγούμενα χρόνια, είτε έχουν προσφύγει στην πολεοδομία αγοράζοντας χρόνο, είτε συνεχίζουν να χτίζουν παράνομα. Όσο υπάρχουν έλεγχοι, η ευθέτη δόμηση περιορίζεται και έτσι έχουμε σε βάθος χρόνο αποτελέσματα. Γιατί αλλιώς, εάν γίνεται μία φορά στα 20 χρόνια, τότε ξανά σιγά σιγά χαλαρώνει το πλαίσιο και η ευθέτη δόμηση είναι κάτι το οποίο δεν σταματάει από μόνη της. Κάποιοι φαίνεται πως δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Στην Φτελιά, οι ελεγκτές το 2023 είχαν διαπιστώσει παράνομες οικοδομικές δραστηριότητες. Ένα χρόνο μετά, σε νέο επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι όχι μόνο δεν κατεδάφισαν τα παράνομα, αλλά συνέχιζαν να χτίζουν και άλλα αυθαίρετα. Διαπιστώθηκε ότι κάποιες παραβάσεις εξακολουθούν να υφίστανται. Και με βάση αυτές τις διαπιστώσεις και τα πορίσματα που είδαν το φως της δημοσιότητας, κάποια μαγαζιά δεν πρέπει να ανοίξουν για φέτος το καλοκαίρι. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία πάντα. Οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν στο νησί, αλλά η τάξη στο χάος της αυθαιρεσίας φαίνεται πως απέχει πολύ.